για το 5 ευρώ. Δεν είναι ακριβώς μόνο για το 5 ευρώ. Πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για το πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας, το ΠΕΔΙ με έψιλον, οδηγεί σε επιπλέον περιορισμό των όποιων δωρεάν παροχών υγείας απέμειναν μέχρι σήμερα. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν σε όλες τις χώρες, ανεξάρτητα αν υπάρχουν χρέη και μνημόνια, μέτρα για τους λίγους και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Η υγεία είναι βασικό λαϊκό δικαίωμα που απειλείται από τη δίψα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στον χώρο της υγείας για κέρδος. Το σχέδιο αυτό συνέχεια κλιμακώνεται από τη δραστική υποχρηματοδότηση των κρατικών νοσοκομείων, τη μετατροπή του ΕΟΠΗ σε αγοραστή υπηρεσιών υγείας, την αύξηση μετοχής των ασφαλισμένων στις δαπάνες, τη μαζική διαγραφή σκευασμάτων και εργαστηριακών εξετάσεων από το βασικό πακέτο των παροχών προς το λαό. Ειδικά για το νοσοκομείο Χίου, βήμα-βήμα υποβαθμίζεται, αφού ο προϋπολογισμός του μειώθηκε από 13 εκατομμύρια σε 6 εκατομμύρια. Τα τμήματά του σταδιακά περνούν σε ιδιώτες. Βασικά είδη φαρμάκων και χειρουργείων λείπουν και οι εργαζόμενοι μειώνονται. Ταυτόχρονα ο οίκος ναύτου έκλεισε. Όλα αυτά με τους νόμους που πέρασε η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον ΠΑΣΟΚ. Στον αντίποδα βέβαια υπάρχει και το Υπουργείο το οποίο λέει να μας αντιπροτείνεται κάτι για το 5 ευρώ στα νοσοκομεία. Ναι, αυτή τη στιγμή σας πληροφορώ ότι όλοι οι ασφαλισμένοι πληρώνουν κανονικά τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει μια επιπλέον χρηματοδότηση αυτού του συστήματος υγείας, δηλαδή ταυτόχρονα ναι μεν μπαίνει το 5 ευρώ, αλλά ταυτόχρονα μειώνονται και οι παροχές που δίνει η δημόσια δωρεάν παιδεία. Πρέπει να ξέρετε ότι σήμερα το μικροβιολογικό δίνει εξετάσεις, δηλαδή αν κάποιος θέλει σήμερα, χρειάζεται σήμερα εξετάσεις αίματος, δίνει για έναν χρόνο σειρά, σε ένα χρόνο, δηλαδή το Μάρτιο του 2015. Δηλαδή βλέπουμε ότι ταυτόχρονα το Υπουργείο ζητάει και το 5 ευρώ, αλλά μειώνει και τις παροχές, προς τον πολίτη. Πιστεύω ότι οι κάτοικοι των νησιών, οι κάτοικοι της Χίου, οι ασφαλισμένοι, οι κύριοι συνταξιούχοι του ΝΑΤ, γιατί με αυτό το νόμο από ό,τι ξέρετε κλείνει το ΝΑΤ, δικαιούνται μία άλλη τύχη. Και αυτή την τύχη εδώ πέρα αναζητούμε και διεκδικούμε με την παρουσία μας και με αυτή τη συγκεκριμένη δράση. Εκείνο που ζητάμε είναι η ανάπτυξη σύγχρονου δημόσιου. Σας διαβάζω τα αιτήματα τα οποία έχουν διατυπωθεί από τους φορείς της Κίου. Ζητάμε την ανάπτυξη ενός σύγχρονου δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας, δημόσιο και δωρεάν σύστημα για όλο το λαό, το πολιατρείο του ΙΚΑ να στελεχωθεί επαρκώς με όλες τις ειδικότητες, με μόνιμη και αποκλειστική απασχόληση ως κέντρο υγείας αστικού τύπου. Να μην κλείσει καμία υγειονομική μονάδα του ΕΟΠΗ. Να λειτουργήσει ο οίκος ναύτου σαν αστική μονάδα υγείας για τους ναυτεργάτες. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους άνεργους και το λαό. Το κέντρο υγείας του Πυργίου να στελεχωθεί πλήρως και να καλύψει τους κατοίκους των μαστιχοχωρίων. Αυτό είναι μια σειρά έτσι από τα αιτήματα τα οποία διεκδικούμε. Θέλω να πω κάτι, ότι η εύκολη λύση που μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε είναι να περικόψει δαπάνες. Όταν φτάνουμε όμως σε ένα σημείο να περικόπτονται οι αναγκαίες δαπάνες για την υγεία του λαού, αυτό από ό,τι καταλαβαίνετε είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μιλάμε για την βασική πρόνοια και φροντίδα για τους πολίτες. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται να δώσουν έστω και αυτό το 5 ευρώ. Η υγεία, τουλάχιστον πρωτοβάθμια, θα πρέπει να είναι δωρεάν και να έχουν όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση και όλοι οι πολίτες, άσχετα αν είναι ασφαλισμένοι, άνεργοι ή οτιδήποτε. Και δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να τίθεται τέτοια ζητήματα και να μπαίνει ένα τέτοιο μαχαίρι στο λαιμό σε ανθρώπους για την απόλυτη βασική ανάγκη του να έχει κάποιος περίθαλψη. Και συγχαρητήρια και στους εργαζόμενους και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και αυτή την κινητοποίηση, γιατί όντως θα πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε για δωρεάν υγεία.
Ποια θα πρέπει να είναι η στάση η οποία θα πρέπει να κρατήσει μια δημοτική παράταξη απέναντι στα ζητήματα της παιδείας και της υγείας? Η δημοτική παράταξη θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, πρώτον να διεκδικήσει από την κεντρική εξουσία, να σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων και των πολιτών και από κοινού να φτιάξουν ένα πλαίσιο διεκδίκησης για τα αυτονόητα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να στήσει και η ίδια δομές αλληλεγγύης και στο μέτρο που της αντιστοιχεί να συμβάλλει, ούτως ώστε και στα ζητήματα παιδείας και στα ζητήματα υγείας, τα οποία είναι πρωταρχικές, είναι βασικές ανάγκες για μια κοινωνία, να συνδράμει στο βαθμό που μπορεί, είτε μέσα από πρωτοβουλίες αλληλεγγύης όπως είναι το κοινωνικό ιατρείο, είτε μέσα από βοήθεια και έβρεση χρημάτων και πόρων και τη στήριξη της παιδείας. Δεν είναι μόνο το 5 ευρώ, είναι και οι συνθήκες οι οποίες αντιμετωπίζονται καθημερινά εδώ στο νοσοκομείο με την κατάργηση του ΙΟΠΗ, γενικότερα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ποια είναι η καθημερινότητά σας πλέον? Η καθημερινότητα είναι, καταρχήν, τα επίγοντα περιστατικά έχουν αυξηθεί για ένα ποσοστό κατά 20%. Τα εξωτερικά, όσο ξέρω, μια από τα ίδια. Τα μικροβιολογικά, λόγω των ραντεβού, τα οποία υπάρχει πλαφόν στα ραντεβού καθημερινά, δεν μπορούν να αυξηθούν. Οπότε το μοναδικό που κάνει επιμηκύνεται ο χρόνος αναμονής. Δηλαδή, που τώρα είναι ακριβώς ένας χρόνος, είναι μέχρι το χρόνο το Μάρτι. Τώρα, η σημερινή πρωτοβουλία που πάρθηκε από τα σωματεία, νομίζω ότι θα έπρεπε, καλά κάνει και πάρθηκε από τα σωματεία, αλλά θα έπρεπε πραγματικά ο κόσμος να καταλάβει τι γίνεται σήμερα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, υπάρχει ένα νοσοκομείο στην Ελλάδα, μόνο ένα, το οποίο είναι στην Κρήτη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στην Άγιο Νικόλαο στη Σιτία, στο οποίο, επειδή αντέδρασε μαζικά ο πληθυσμός εκεί, σε αυτή την πόλη, είναι το μοναδικό νοσοκομείο στο οποίο δεν παρακρατείται 5 ευρώ. Γιατί την πρώτη μέρα που έγινε αυτή η διαδικασία στο να μην πληρώνει το 5 ευρώ, μαζεύτηκαν στο νοσοκομείο 2.000 άτομα. Οπότε με ποια, δηλαδή, και την άλλη μέρα ήταν πάλι τόση. Δηλαδή εκεί ο κόσμος πραγματικά αντέδρασε και κατέφερε κάτι. Είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που δεν παρακαλείται το 5 ευρώ. Αυτή τη στιγμή το 5 ευρώ έχει ψηφιστεί, δεν ξέρω αν ψηφίζεται τώρα, και για το παιδί. Δηλαδή στο νέο σε ΟΠΗ πια, όποιο πάει να γράψει φάρμακα, να τον ίδιο γιατρό κτλ. Και εκεί 5 ευρώ. Αυτό ακόμα δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πάνε 5 και 6 φορές το μήνα σε αυτούς τους γιατρούς, είτε να τους δουν είτε να γράψουν φάρμακα. Δηλαδή άλλα 20-30 ευρώ κάθε μήνα από το τσέπι του κάθε ασθενή, ο οποίος εδώ και τόσα χρόνια όμως πληρώνει. Αυτό δεν γίνεται. Προηγουμένως κάποιος μίλησε και λέει: αυτό που κάνετε, λέει, εδώ με το 5 ευρώ δεν είναι, λέει, παράνομο. Υπάρχει, λέει, νόμος ο οποίος δεν είναι να ψήφισε το 5 ευρώ. Δεν ήταν παράνομη η Βουλή όταν με 151 βουλευτές ψήφιζε αυτούς τους νόμους? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τόσα χρόνια πληρώνανε τις εισφορές τους στα ταμεία, να πρέπει να τους βάλει να έρθουν εδώ να κάνουν μια εξέταση που τη δικαιούνται, να πρέπει να δώσουν και το 5 ευρώ. Υπάρχει κόσμος ο οποίος διαμαρτύρεται, δηλαδή καθημερινά, που δεν έχει να πληρώσει, αντιμέτωπη με τέτοιες περιπτώσεις? Από όσο ξέρω, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, πραγματικά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αυτοί, επειδή τα κορίτσια εδώ στη γραμματεία δεν είναι στη δική τους δικαιοδοσία, πηγαίνουν στο διοικητικό διευθυντή, ο οποίος πραγματικά, αν κρίνει από κάποια στοιχεία που έχει ο συγκεκριμένος πολίτης, ανεργία, ανέχεια κτλ., ή κάποιος θα πληρώνει τους λογαριασμούς κτλ., πραγματικά δικαιολογείται στο να μην πληρώσει το 5 ευρώ, όταν υπάρχει τέτοιος λόγος. Δηλαδή, ακόμα ευτυχώς η κοινωνία μας έχει αυτή την ελαστικότητα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Βρισκόστε εδώ. Για το 5 ευρώ συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Απόλυτα συμφωνώ. Θα πρέπει ο ασφαλισμένος να καταβάλει τα 5 ευρώ εφόσον τα πληρώνει κανονικά τις ασφαλιστικές του? Θα έπρεπε. Και ιδιαίτερα εμείς συνταξιούχοι τα έχουμε πληρώσει σε χιλιαπλάσια. Ποια θα πρέπει να είναι η αντίδραση των πολιτών απέναντι σε αυτά τα θέματα? Ανάλογα τη σκέψη του καθημερινού. Καλημέρα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με να πληρώνετε 5 ευρώ? Μα μην πληρώνουμε, γιατί έχουμε ανάγκη. Τα φάρμακα κάθε μήνα έχουμε. Είναι δύσκολο για εσάς ακόμα και τα 5 ευρώ πλέον? Άμα δεν είναι. Αφού μα έκοψαν τη σύνταξη. Δύσκολα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, για μία ακόμη φορά βρισκόστε εδώ, στο Σκυλίτσιο, ενάντια στα 5 ευρώ. Πλέον δεν είναι μόνο τα 5 ευρώ. Είναι καθημερινά κάτι να πληρώνουμε για την υγεία. Δηλαδή την υγεία την κάνανε από κοινωνικό αγαθό, που ποτέ δεν ήταν κοινωνικό αγαθό. Πάντα υπήρχε ο ιδιωτικός τομέας στην υγεία, που αναγκαζόσουν πολλές φορές εκ των πραγμάτων να πας. Αλλά τώρα το κάνανε ότι πρέπει να είσαι μόνο με το χέρι στην τσέπη. Κάθε μέρα
Με τα φαρμακάκια μας, οι συνταξιούχοι είμαστε, με τα φαρμακάκια μας είμαστε. Κάθε μέρα πρέπει να πάμε. 5 ευρώ από εδώ, 25 να κάνει εισαγωγή. 5 ευρώ στο, που θα γίνει τώρα το παιδί, να πληρώνει το παιδί. Κάτσε. Χώρια ότι πάνε, ας πούμε, τελείως να αναγκάσουν τον κόσμο να φύγει από αυτό το... Δηλαδή και αυτό που υπάρχει με ουρές 3-4 μηνών να πας να επισκεφτείς έναν γιατρό, δηλαδή πέθανε για να δεις την υγεία σου, πέθανε. Για πείτε μου τώρα, εσείς καθημερινά μιλάτε με πολύ κόσμο. Τι σας λέει ο κόσμος σχετικά με τα 5 ευρώ, με τα... Ο κόσμος υποφέρει. Δεν είναι 5, το 5 ευρώ. Δεν είναι μόνο τα 5 ευρώ για την υγεία. Είναι το καθημερινό του έξοδο. Που δεν του φτάνουν. Δηλαδή έρχεται ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, ο άνεργος ειδικά. Πού θα βρει να πάει, δηλαδή να πάει να βρει να γιατρευτεί. Σου λέει πέθανα, ίσως λιγοστέψουμε και είναι καλύτερα για αυτούς. Mm. Αυτό δεν καταλαβαίνεις διαφορετικά. Θέλουν να μας λιγοστέψουν. Οι κύριοι που βγάζουν τους νόμους έχουν την τάξη τους και την τακτική τους και τα λεφτά τους και το ένα και το άλλο να γιατροπορευτούν. Ο φτωχός, ο άνεργος, ο καθημερινός, ο βιοπαλαιστής, πού θα πάει. Δείτε τι γίνεται κάθε μέρα με τις ουρές. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι εντάξει, να καταργηθεί το 5 ευρώ. Τάχα μου το 5 ευρώ πάει για τους ανασφάλιστους ή για τους μετανάστες. Πού? Με τα κοινωνικά ιατρία και το φιλότιμο, τον πατριωτισμό των Ελλήνων, τον λένε πήγαινε φάρμακα, πήγαινε το ένα, πήγαινε το άλλο για να γιατρευτούν οι άλλοι. Πού μπορεί να είναι ψέματα όλα. Τένε. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι εντάξει, να καταργηθεί το 5 ευρώ, αλλά βρείτε μας μια άλλη λύση. Εμείς θα τους βρούμε τη λύση. Να φορολογήσουν το μεγάλο κεφάλαιο. Εφοπλιστές πληρώνουν τίποτα. Οι βιομήχανοι πληρώνουν τίποτα. Είναι οι εντολοδόκοι τους εδώ. Οι κυβερνήσεις αυτές είναι οι εντολοδόκοι τους. 70 φορά απαλλαγές. Δηλαδή, έχει ανάγκη ο κάθε εφοπλιστής για να πάει στο γιατρό. Πάει στην Αγγλία και γιατρεύεται. Εμείς έχουμε το πρόβλημα.